Σου αρέσει να την ψάχνεις με τη μόδα και τις νέες τάσεις στα γυαλιά ηλίου? Στο Hot Style, στην Κολοκοτρώνη 34, μεταξύ Κορίνθου και Μεζόνος, θα βρεις το νέο σου στέκι. Κραυγή αγωνίας από τους 220 εργαζόμενους του Καζινορίου, που εδώ και 8 ημέρες βρίσκονται στην αναμονή για το αν θα συνεχίσουν την δουλειά τους. Επί 8 ημέρες η επιχείρηση, η μεγαλύτερη, η πιο πολυπληθής επιχείρηση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα στην περιοχή μας, το Καζινορίο, παραμένει κλειστό, όχι με ευθύνη κάποιου πιστωτή, με την ευρία έννοια, κάποιου τρίτου δηλαδή εκτός επιχείρησης, αλλά με ευθύνη μιας μικρής ομάδας εργαζομένων η οποία κινήθηκε επιθετικά, κατέσχεσε το αποθηματικό της επιχείρησης, το ελάχιστο αποθηματικό που απαιτείται από τον νόμο για την λειτουργία της επιχείρησης και για την αποπληρωμή των κερδών των παιχτών, με αποτέλεσμα η επιχείρηση να παρουσιάσει αδυναμία λειτουργίας και να κλείσει. Να θυμίσουμε ότι το καζίνο έκλεισε όταν μερίδα εργαζομένων που ανήκει στο ΠΑΜΕ προχώρησε σε κατάσχεση του αποθεματικού της επιχείρησης, παίρνοντας από εκεί 89.000 ευρώ που δεν αφορούσαν δεδουλευμένα αλλά οφειλόμενα επιχειρήματα. Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει το Προεδρείο των Εργαζομένων, η εταιρεία την προηγούμενη ημέρα είχε καταβάλει το ποσό των 400.000 ευρώ ως έναντι στα δεδουλευμένα που οφείλει η διοίκηση στους 220 εργαζομένους. Σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο πρόεδρος του Καζινορίου, Δημήτρης Καραγιωργόπουλος, μεταξύ άλλων επιρρύπτει ευθύνες για το κλείσιμο στους εργαζόμενους που προχώρησαν σε αυτήν την ενέργεια, κάνοντας λόγο για αντισυναδελφικότητα και ανήθικη συμπεριφορά. Οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι έκαναν αυτή την κίνηση γνωρίζοντας ότι δεν θα ικανοποιηθούν στο τέλος και δεν θα εισπράξουν ούτε ένα ευρώ από το ποσό το οποίο κατέσχεσαν, διότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία προηγούνται το δημόσιο, το ΙΚΑ και η τράπεζα στον πίνακα κατάταξης των πιστωτών. Παρ' όλα αυτά προχώρησαν σε αυτή την κίνηση δημιουργώντας πρόβλημα στο σύνολο των εργαζομένων και κόντρα στις συλλογικές αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Εργαζομένων και του Σωματείου. Άσκησαν ένα ατομικό δικαίωμα μεν, αλλά δυστυχώς από πλευράς συλλογικής αλληλεγγύη, συντροφικότητας και συναδελφικότητας καταγράφεται η ενέργειά τους αυτή ως μια ανήθικη ενέργεια, μια ανήθικη συμπεριφορά απέναντι στο σύνολο. Από την άλλη πλευρά, το Σωματείο της Αγωνιστικής Συνεργασίας που ανήκει στο ΠΑΜΕ και το οποίο προχώρησε στην κατάσχεση του αποθεματικού υποστηρίζει ότι οι εργαζόμενοι παραμένουν εδώ και 13 μήνες απλήρωτοι. Σε ανακοίνωσή του, το Σωματείο Εργαζομένων Καζινορίου, με αφορμή την αυριανή δίκη, αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής. Οι εργαζόμενοι, ακόμα και αν διαφωνούμε μεταξύ μας, έχουμε λόγο και ο λόγος μας αυτός πρέπει να ακουστεί ενώπιον των δικαστηρίων, τα οποία τελικά είναι και τα μόνα αρμόδια να κρίνουν αν η εταιρεία δικαιούται δεύτερη ευκαιρία ή αν πρέπει να οδηγηθεί σε ακαριαίο θάνατο. Εμείς καλούμε τους εργαζομένους, οι οποίοι ανεξαρτήτως των ενεργειών που επιλέγουν, βρίσκονται όλοι από την ίδια μεριά, κατά την ανωτέρω δικάσιμο, να πάρουν θέση και να αναπτύξει ο καθής την επιχειρηματολογία του, ώστε τελικώς το δικαστήριο να κρίνει αν πρέπει να δοθεί τετράμινη προστασία στην εταιρεία ή όχι.